Τι ξαναπέστο, ρε αγάπη. Ξαναπέστο. Βλέπω ότι έχεις και φρέσκο κρεμμυδάκι, το οποίο είναι λίγο μαλακό, είναι ωραίο. Δεν έχω βάλει φρέσκο, ξέρεις τι είναι αυτό. Βρήκα μέσα στο ψυγείο. Πολύ ωραίο, δεν ξέρω τι έβαλα. Πράσο, και έβαλα λίγο πράσο. Σας έχω πει πολλές φορές, εμένα ό,τι μου περισσεύει δεν πετάω τίποτα. Πόσο του πάει. Πόσο πολύ του πάει και πόσο νόστιμο γίνεται. Πόσο του πάει και φρέσκο κρεμμύδι θα του πήγαινε. Πολύ απλά δεν είχαμε. Τέτοια λάει. Θα έχω όρεξη για μια ζύρο σήμερα. Θα την ήθελα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να φτιάξει λίγο η γεύση μου, ξέρεις γιατί. Από το πρωί έχω ένα θέμα. Αλατίζω. Και κάποια στιγμή λέω στο Βαγγέλη: Βαγγέλη, μου δοκίμασε λίγο το πιλάφι και μου λέει: Έχεις αλατίσει πάρα πολύ. Έβαλα το πρωί ένα διάλειμμα στόματος και από εκείνη την ώρα δεν έχω καμία γεύση. Μου φύγαν όλα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ήταν πολύ δυνατό. Δεν ξέρω, άλλα του λέω του Μανώλ και άλλα μου παίρνει. Επίτηδες το κάνει. Λοιπόν. Δεν είναι αλμυρό, είναι πολύ νόστιμο. Είναι νόστιμο, έτσι. Εντάξει, τέλεια, χαίρομαι. Αυτό που θέλω να θυμάστε για το μοσχαράκι μου, το τέλειο, βλέπετε ότι ακόμα και τρώνε μόνο το ρύζι αυτή τη στιγμή το μοσχάρι, ακόμη δεν το έχουν δοκιμάσει. Τρώνε το πιλάφι που είναι μαγειρεμένο με το ζωμό από το λεμονάτο μου. Αυτό που θέλω να θυμάστε είναι, όσο κρέας και να πάρετε, θέλω να φροντίσετε η κατσαρόλα σας να είναι στο μέγεθος που θα είναι το κρέας σας. Άρε Τάσο, μας έχεις πεθάνει με τις συσκευασίες σου. Δες εδώ τι συσκευασίες έχει κάνει. Πω. Τι φλανάχη το Νομπέλ στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν. Τι είναι το Νομπέλ. Το Νομπέλ είναι το καλύτερο κρεοπωλείο του Μανχάταν. Το παλαιότερο και το καλύτερο. Αλλά έτσι, με τα κάτι τις συσκευασίες πολύ προχωρημένες και πολύ... Λομπέλς. Όχι Νομπέλς, Λομπέλς. Έτσι το παίρνεις. Ναι. Όταν πάτε στο κρεοπωλείο σας, ζητήστε του ή να σας το περάσει σε διχτάκι ή αλλιώς μόνοι σας θα το φτιάξετε και θα το δέσετε με ένα σπάγκο, έτσι. Όμως θέλω πολύ καλό στέγνωμα. Να στεγνώσω πολύ καλά το κρέας μου. Αυτό είναι ποντικάκι. Στεγνώστε μου καλά το ποντίκι. Είναι πολύ μαλακό το ποντίκι και θέλει, γίνεται πολύ... Α, ορίστε, κάνει και σχέδια το κορίτσι μου. Έλα, τον τζουρό. Θεά. Που είναι στεναχωρημένο το αγόρι. Γιατί είναι στεναχωρημένο το αγόρι μας. Γιατί. Θέλω αυτή τη συνταγή, θέλω να μου τη φτιάξετε όλοι. Θέλω να τη μαγειρέψετε όλοι και να μου γράψετε σχόλια. Θέλω πολύ. Γιατί είναι μια συνταγή που πραγματικά θα τρελαθείτε. Είναι η συνταγή που με προϋπαντεί η Μανούλα όταν πηγαίνω στην Πάρο. Τη μία μέρα μου έχει αυτό και τη δεύτερη μου έχει το παστίτσιο της στο θεϊκό. Στο κατακαλό καιρό μου έχει και το μουσακά της. Έλα αγαπή. Το ξενοδοχείο άνοιξε. 28 του μήνα ανοίγουμε. 28 Απριλίου. Λοιπόν, λίγο ελαιόλαδο στην κατσαρόλα μου. 3-4 κουταλιές ελαιόλαδο. Δεν θέλω παραπάνω, θέλω ίσα να πιάσει λίγο στη βάση της κατσαρόλας. Η κατσαρόλα μου μέτρια προς δυνατή φωτιά, παρακαλώ. Θέλω να το κάνετε όλοι αυτό το φαγητό. Έλα. Είδες τι ωραίο, είδες τι νόστιμο. Αυτό τη διαφορά την κάνει όλη αυτή η πρεζούλα μοσχοκάριδο που λες μοσχοκάριδο μέσα στο κρέας. Δεν υπάρχει απλά. Μέσα λοιπόν θα πέσει το κρέας μου. Και να θυμάστε ότι όσο μαγειρεύετε το κρέας τώρα είναι ίσο με την κατσαρόλα. Όσο μαγειρεύετε θα μπει λίγο, έτσι. Το κρέας θα μαζέψει λίγο και θα φουσκώσει προς το κέντρο. Γι' αυτό με βοηθάει το να είναι δεμένο το κρέας μου, είτε να είναι δεμένο με σπάγκο όπως πολλές φορές έχουμε δείξει, είτε να είναι περασμένο στο διχτάκι, το ζητάμε από τον κρεοπόλη. Άντε να πιούμε μια γουλίτσα. Ποτηράκι εδώ αγαπή. Μπουκαλάτι βρε πίνετε αυτή. Τι το θες το ποτήρι. Υπάρχει και ωραίο πράγμα να την κατεβάσει. Α, για σένα είναι. Τέλεια. Αυτό έχουμε. Το κρασιού. Τέλεια. Άσε το πιούμε το στόμα. Ποιο είναι πιο ωραίο. Εκεί. Τέλεια. Λοιπόν, βλέπετε τι ωραίο ρόδισμα θέλω. Αυτό το ρόδισμα θέλω γύρω γύρω σε όλο το μοσχάρι. Αυτό, παιδιά, παίρνει γύρω στα 8 με 10 λεπτά. Καλό ρόδισμα γύρω-γύρω. Να έρθει να γίνει έτσι, τέλειο. Τα λαχανικά που σας λέω να μου βάλετε μέσα, που είναι ένα κομμάτι καρότο, θα πέσουν ολόκληρα αυτά μέσα, έτσι. Ολόκληρα. Μία σκελίδα σκόρδο, εδώ ήτανε, νάτι. Μία σκελίδα σκόρδο μέσα κι αυτή. Ένα κομμάτι κρεμμύδι, είναι μεγάλο, θα βάλω το μισό, ολόκληρα. Να σας πω που έχω και το πράσο, εγώ θα ρίξω μέσα και ένα κομμάτι πράσο. Κακό δεν του κάνω, καλό του κάνω, άμα το έχετε βάλτε το. Και ροδίστε το γύρω-γύρω και αφήστε μου τα λαχανικά να ψηθούν μέσα
σε αυτό που κατεβάζει, στο ζουμάκι που κατεβάζει το κρέας μου μέσα στο λάδι. Μαγική είναι η συνταγή αυτή, μαγική. Βλέπετε με πόσα λίγα υλικά μπορείς να φτιάξεις ένα τέλειο, μαγειρεμένο, ωραίο φαγητό. Αυτό που σας είπα που κάνει τη διαφορά, από την ώρα που θα βάλετε μέσα μία πρεζούλα μοσχοκάριδο, πάρτε μυρωδιά εσείς γύρω οι υπόλοιποι, αυτή η μυρωδιά που βγαίνει είναι το κάτι άλλο. Του πάει τρελά, είναι φανταστικό και θέλω να το δοκιμάσετε όλοι, επιμένω να το δοκιμάσετε όλοι δηλαδή. Όταν αρχίσει όλο μαζί και παίρνει αυτό το ωραίο ρόδινο χρώμα, είναι η ώρα που θα σβήσω με το κρασί μου. Ένα φλιτζάνι λευκό κρασί. Και θα αφήσω, πω φασαρία. Θα αφήσω λοιπόν να εξατμιστεί, παιδιά. Βλέπετε, είχε δύναμη η κατσαρόλα μου να εξατμιστεί σχεδόν το κρασί στο ίμιση. Παράλληλα δίπλα έχω ζεστό νερό. Το νερό που θα του βάλω θέλω να καλύπτει μέχρι τη μέση. Να καλύπτει το κρέας μου μέχρι τη μέση. Πώς αμέσως έβγαλε χρώμα, αρχιρούλα. Είδες, κατευθείαν. Από πού? Από το κρέας. Βγάζει κατευθείαν χρώμα, μπράβο, από το κρέας. Όταν σοτάρω, θωρακίζω ένα κρέας, αυτό που κάνουμε λέγεται θωράκισμα, όταν θωρακίζω το κρέας και παίρνει αυτό το ωραίο σκούρο χρώμα, κάτω-κάτω τα ζουμιά του κρέατος που κολλάνε στον πάτο, ψήνονται και καραμελώνουνε. Και την ώρα που βάζουμε μέσα κάτι υγρό, είτε ζωμό, είτε νερό, είτε κρασί, αυτό ξαναδιαλύεται και γίνεται. Δεν κλασάρουμε, τρίβουμε και λίγο την κατσαρόλα μας κάτω και νοστιμιά. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Είναι πιο ωραία, το πιο νόστιμο. Λοιπόν, χαμηλώνω λίγο. Δεν θέλω τώρα δυνατή φωτιά. Θέλω να έχετε υπομονή. Για να γίνει το κρέας λουκούμι και να λιώνει στο στόμα, θέλω υπομονή. Ναι, μπορείτε να το κάνετε πολύ γρήγορα. Να το βάλετε δυνατά την κατσαρόλα, να γίνει γρήγορα και να θα έχετε μετά ένα κρέας στεγνό, σκληρό, που θα έχει βράσει πάρα πολύ γρήγορα. Θα έχει γίνει όλο πολύ γρήγορα. Εγώ θέλω να μαγειρευτεί σιγά-σιγά. Θέλω να φτάσει η θερμοκρασία απ' έξω προς τα μέσα σταδιακά. Σιγά-σιγά. Και επίσης να σας πω ότι το κρέας μου θα είδατε ότι το είχα πάνω στον μπάγκο. Δεν θα πάρω ποτέ ένα κρέας από το ψυγείο παγωμένο, να το βγάλω από το ψυγείο και να το ρίξω μέσα στην κατσαρόλα μου. Ποτέ. Δωματίου. Ναι, θέλω να έρχεται σε θερμοκρασία δωματίου. Και όσο πιο μεγάλο είναι το κομμάτι αυτό που χρησιμοποιώ, τόσο πιο πολύ ώρα το αφήνω στον μπάγκο. Το τηλέφωνο χτυπάει, Σάσα. Shock. Face shock. Δεν ξέρω να δω ποιος είναι. Λοιπόν, βάζω καπάκι και το ξεχνάω. Τόσο ασχολείστε με το κρέας. Μόνο για 10 λεπτάκια. Αυτή ήταν όλη η ασχολία που θα κάνω στο κρέας. Το αφήνω εκεί, το ξεχνάω μέχρι να μαλακώσει, να γίνει τρυφερό, ανάλογα και το πόσο μεγάλο είναι. Αυτό το 1 κιλό, 1,200 που ήταν αυτό, θέλει γύρω στις 2 ώρες, αλλά χαμηλά. Το έχω στο 3 ή στο 4, δεν το έχω παραπάνω. Ίσα που να κοχλάζει θέλω. Δεν θέλω δυνατό βρασμό. Θέλω σιγά σιγά. Να έχετε υπομονή για να κάνετε τέλειο φαγητό. Slow food. Όχι fast food. Γι' αυτό γίνονται νόστιμα τα φαγητά. Γι' αυτό όταν τα φτιάχνετε ακριβώς όπως σας το λέω. Βέβαια. Και είναι και πιο νόστιμο φαίμα όταν δεν βιάζουμε τα υλικά μας. Πάμε λοιπόν δίπλα. Τώρα έχει έρθει η ώρα. Να το φαγάκι μου εδώ. Έχει έρθει η ώρα που έχει μαγειρευτεί και είναι έτοιμο. Τώρα θα φάτε και κρέας. Τώρα θα φάτε και κρεατάκι. Πού είσαι, ρε Θεμίνιο? Εδώ. Έλα Θεμ. Έλα Θεμούκο μου εδώ. Βγάλε το μαντίλι από τα μαλλιά. Ωραία, τι μπορείτε αυτό τώρα να κάνετε το μαντίλι σας. Έλα. Ποιο μαντίλι? Πού το, θέλω να βάλω το μαντίλι, αφού είναι εντυμένη η γάμος. Μόνο? Ο Παναγία μου. Βγάλε το μαντίλι. Πώς πέρασε τόσο γρήγορα? Από τα μαλλιά. No problem, δεν μου στεναχωρίασε. Και έλα να χορέψεις μια γύρω. Τι είναι ρε παιδιά, τι είναι αυτό? Δεν είναι όνειρο, είναι αλήθινο. Μ' αγαπάς, αγαπώ, Παναγιά μου εγώ. Πώς εμείς οι δυο τέρια. Υπάρχουν, παιδιά, κάτι τραγούδια που τα ακούω και νομίζω. Εγώ δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό. Εσύ ακούς μόνο τζέ. Μόνο δεν έχεις ακούσει, το βγάλε το μαντίλι. Μα δεν ξέρω ποιο είναι. Τι βάζετε. Μόνο το Shape of You του Ed Sheeran ξέρεις. Τζαζ. Πες μου, ποιο τσουλιά το λέει αυτό. Παιδί μου που γέρθηκε στην Πάολη, το ξέχασα τον άνθρωπο που είναι φίλος μου. Ο Καψάλης. Μπράβο, ο Καψάλης. Ο Καψάλης ο φίλος, ο καλυπτός σου. Ρε Αργύρο, μάζεψε αυτό. Το έχουν πει πολλοί. Το έχουν πει πολλοί το Καψάλη. Α, δεν το ήξερα. Αργυρούλα, έλα, μίκρινε. Ναι, μίκρινε είπαμε ότι μικραίνει. Το κρέας όταν μαγειρεύεται μικραίνει. Είναι πολύ δηλαδή, νοστιμιά του όμως. Η νοστιμιά του, βέβαια. Είναι, καλά, δεν ήταν τα ίδια κομμάτια. Δεν μπορεί πάντα να είναι όμοια τα κομμάτια που παίρνουμε. Άλλο ποντικάκι είναι λίγο πιο μεγάλο, άλλο λίγο πιο μικρό. Γι' αυτό και το έφυγε σε πιο μικρή κατσαρόλα αυτό από την αρχή. Θέλω να δείτε μόνο ένα πραγματάκι. Τώρα που θα το κόψω. Πω, λουκούμι, λουκούμι λέμε. Ωραίο, ε. Αυτό.
Θα το κόψετε σε λεπτές φέτες. Μου φεύγει το χέρι. Μέσα βλέπετε ότι έχει ακόμα την υγρασία του μέσα. Έχει μαγειρευτεί σωστά. Μην το βλέπετε ροζ, είναι μαγειρεμένο έτσι, δεν είναι ομό. Απλά μαγειρεύτηκε σωστά το κρέας μου και μέσα έχει τα ζουμάκια του ακόμα. Δεν ξεραίνεται. Για να γίνει ακόμα πιο νόστιμο αυτό το κρέας τώρα. Κάτσε εδώ καλέ μου γλιστράς. Για να γίνει πιο νόστιμο τώρα το κρέας μου, θα τελειώσω τη σάλτσα μου και κάτσε γιατί μου είπε έχουμε μόνο 2 λεπτά και να τελειώσουμε τη σάλτσα από Παναγία μου. Θα κόψω εγώ το υπόλοιπο, ας το πάμε. Ναι, κόβεις εσύ το υπόλοιπο. Αυτή την υπέροχη σάλτσα θα κρατήσετε λίγο. Εγώ είχα βγάλει πριν, έβγαλα από μέσα γύρω στο 1,5 φλιτζάνι πήρα και το έριξα μέσα στο ρύζι μου. Θα σας πω στα γρήγορα πώς κάνουμε το ρύζι, αλλά θέλω να τελειώσουμε αυτή τη σάλτσα. Αφού έβγαλα λίγη για να κάνω το ρύζι μου, τώρα το μόνο που μου μένει είναι να την τελειώσω. Να της δώσω μια υπέροχη... Πού είναι τα καρότα και αυτά που είναι? Τα καρότα και αυτά τα έβγαλα. Τα έχω ψιλοκομμένα και τα έχω ρίξει μέσα στο πιλάφι μου εκεί πέρα. Γιατί πλέον τη δουλειά τους την έχουν κάνει, δεν τα χρειάζομαι άλλο. Καρότο, κρεμμύδι, όλα πράσινα έξω. Τι είναι αυτό? Ένσταση, παρακαλώ κύριε. Κοροϊδεύουν κάτι για τα ζουμιά. Θέλω να πείτε γιατί κοροϊδεύετε για τα ζουμιά. Έχω και μπόλικα, μπορώ να σας τα φέρω καπέλο. Για να ακούσετε τι λέγανε για τα ζουμιά. Έλα βρωμόπαιδα, πείτε. Το μοσχάρι θέλει τα ζουμάκια του. Τα θέλει, τα θέλει. Έτσι. Τα θέλει τα ζουμάκια του. Λεμόνια. Επίσης θέλει και το λεμονάκι του να γίνει λεμονάτο και τέλειο. Έτσι, μπόλικο λεμονάκι. Ζουμερό, ζουμερό, του πάει πάρα πολύ. Κάτσε να πρόσχε, μη σε χτυπήσω. Μου πέσανε μερικά εδώ έξω και εσύ έξω. Έξω και εσύ. Λοιπόν, τι έχω εδώ. Έχω λίγο κορφλάουρ. Μία κουταλιά της σούπας. Θα το διαλύσω μέσα στο ζουμάκι. Θα το διαλύσουμε καλά. Αυτό την πυκνότητα της σάλτσας την ελέγχετε μόνοι σας, έτσι. Θέλετε να είναι πολύ πυκνή, θέλετε να είναι πιο αραιή. Εμένα μου αρέσει να μην είναι πολύ σφιχτή η σάλτσα μου και να είναι απλά, να δένει απλά, έτσι. Τώρα που κοχλάζει λοιπόν έτσι ωραία, θα ρίξουμε μέσα το κορφλάουρ μαζί με το λεμόνι. Και θα αφήσω τη, ναι, σε χαμηλή φωτιά. Και θα αφήσω τη σάλτσα μου. Και θα πήξει. Θα πήξει, ναι, ναι. Δεν θα πήξει πάρα πολύ. Άμα θέλω να κάνω πολύ πιο πυκνή, ή θα την αφήσω να βράσει πολύ δυνατή φωτιά. Απλό. Μόνο λεμόνι. Απλό και θεϊκό. Μόνο από λεμόνι και κορφλάου. Μέσα σε αυτή τη σαλτσούλα όμως τώρα, που θα αρχίσει να κοχλάζει σε 2 λεπτάκια, βλέπεις που αρχίζει και πίζει. Μου κάνει εντύπωση που δεν έχει φύγει το νερό πολύ.